Τρία λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Στελκίδης σημείωσε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού με τη βοήθεια του τερματοφύλακα της ομάδας των Μεγάρων. Ύστερα από σέντρα του καφέ, ο Στολτίδης με κεφαλιά έδωσε και πάλι του προβάδισμα στους τυπικά γηπεδούχους. Ο Άκης Στολτίδης επανέλαβε αυτό που είχε κάνει στο φιλικό με τον Πανιόνιο και στο δεύτερο μάτς κυπέλου με τον Βίζαντα Μεγάρο και με το μακρινό σουτ που εξαπέλυσε, έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Εργοτέλη. Είναι την πάσα από τον Τζόρτζεβιτς, θα κάνει τη σέντρα για τον Γιωβάνη, κεφαλιά του Γιωβάνη στη γωνία. Γκολ! Γκολ! 1-0! 1-0 από τον Ολυμπιακό. Στολτίδης τελικά αυτός, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα. Πήδηξαν ταυτόχρονα στο ίδιο σημείο με τον Βραζιλιάνο, ξανά ναι, τελικά η κεφαλιά είναι του Στολτίδη. Γόνια τελικά το δεξί. Απευθείας η μπάλα πέρασε, γκολ Ολυμπιακός. Ναι, σέντρα δείχνουν επόπτης και διαιτής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, μπάλα έχει περάσει ένα μέτρο μέσα. Η νέα σέντρα που θα γυρίσει μεγάλη περιοχή και γκολ για τον Ολυμπιακό. Στο Στολτίδη. Ενοχλεί Στολτίδης, Γεωργιάδης κάπει την μπάλα, γυρίζει στο σώμα του Στολτίδης μπροστά από δύο παίκτες, τον Νικοπολίδη να παρακολουθεί απλά τη φάση. Πετάγεται και με κεφαλιά αφού στέλνει την μπάλα αλλά χτυπήσει τον καζόν πρώτα και μετά στην εστία. Στο πάθος τέρματος φέρνει στα ίσα το παιχνίδι. Στολτίδης στο σουτ με πολύ δύναμη. Γκολ! Γκολ! Γκολ από τον Ιεροκλή Στολτίδη. Και πάλι ξελασπώνει τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης για τα μεγάλα παιχνίδια. Ο παίκτης στο ντέρμπι. Και πήγε εκεί που έπρεπε γιατί το σου ήταν πράγματι ασύλληπτο. Ο Κόνια στο κόρνερ. Ο Αθανασίου μένει 5-0. Από το Στολτίδη. Ένα λεπτό αργότερα κερδίζει φάουλ ο Ολυμπιακός. Τελείωσε ο Γιωργάτος και ο Στολτίδης. Το φάουλ του Γιωργάτου. Η μπάλα περνάει. Ο Χαλκιάς διώχνει και φεύγει η μπάλα. Για να δούμε, φωνάζουν τον Ολυμπιακό για γκολ. Φωνάζουν για γκολ. Γκολ έχει δείξει ο βοηθός. Ο βοηθός έχει δείξει γκολ, είναι ισοφάριση για τον Ολυμπιακό. Από εδώ νομίζω ότι θα δούμε το φάουλ του Γιωργάτου. Κεφαλιά του Στολτίδη, Χαλκιάς του διώχνει, βρίσκει μπάλα στο κορμί του. Είναι πίσω του, άντε να δεις εκεί. Είναι αδύνατον από εδώ να δει κανείς. Ίσως εδώ δούμε κάτι παραπάνω. Χαλκιάς, πίσω του. Πρέπει να είναι μέσα. Ναι. Στην για το αριστερό πόδι λοιπόν του Ριβάλντο. Και φαντάζομαι το πρώτο γκολ. Το είπε Πέτρο, έφερε γκούρι. 1-0 Ολυμπιακός. Ανοίγει το σκορ με τον Στολτίδη του Ολυμπιακού. Ο Στολτίδης ήταν εκεί που έπρεπε. Ολυμπιακός Λίβερπουλ στο 17-1-0. Στου 16 του κυπέλλου UEFA, Τζόρτζεβιτς. Έγινε η σέντρα. Καλή, πέρασε η μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία. Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό από τον Άκη Στολτίδη. Το μεγάλο βήμα πρόκρισης γίνεται στη Γαλλία, 22 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Εκτός τρομερού απρόπτου στον Ολυμπιακό, δείτε εδώ, νάτος Άκης Στολτίδης, πολύ ψύχραμα, έστω και με το κακό του πόδι το δεξί, πλασάρι. Στολτίδης ήταν εκείνος που βρέθηκε απέναντι από τον Έμπεντε και για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι βρίσκει δίχτυα, το προηγούμενο ήταν εκείνο του κύπελλο UEFA. Νάτος εδώ. Για να δούμε τον Τζιοβάνι. Από κοντά, η μπάλα κοντράρι, 2-0. Με τον Στολτίδη και πάλι. Και Στολτίδη, αυτός έχει όλο τον χρόνο να σουτάρει. Η μπάλα στα δίχτυα του Σιμεωνίδη. Έτσι παίρνουν ξανά οι φιλοξενούμενοι. Τζόρτζεβιτς, νέα σέντρα. Για τον Κωνσταντίνου, η κεφαλιά, γκολ. 1-0 από τον Στολτίδη. Περνάει η μπάλα από το κεφάλι του Κωνσταντίνου. Και έρχεται εντυπωσιακά με πολύ δύναμη και με πολύ μεγάλη τεχνική εκεί ο Στολτίδης. Και στέλνει την μπάλα στη γωνία του Γκαλίνοβιτς. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, ήταν πάρα πολύ καλός. Καλή συνεργασία των παιχτών του Τροντ Σόλιντ. Ο Ηρακλής Στολτίδης θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή κεφαλιά. Εδώ και πάλι ο Αρούνα Μπαμπακίντα άφησε την μπάλα στο Παντελή Καφέ. Αμέσως σέντρα από τον Σόνο Μυριακό, μια φορά μπροστά. Φάουλ από τον Ριβάλντο. Πρώτη κεφαλιά, δεύτερη από τον Στολτίδη. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Γεμίζω Μαυρογεννίδης. Πρώτη κεφαλιά, μόνο στο Στολτίδης κάνει τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Το 0-1 από τον Στολτίδη, τον άνθρωπο για τις ειδικές αποστολές, αυτόν που έχει βγάλει από το αδιέξοδο πολλές φορές τους ερυθρόλευκους. Ολυμπιακό, κόρνερ του Ριβάλντο. Κεφαλιά του Στολτίδη που ήρθε με πολύ φορά από πίσω και σκλέει την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-0 για τους ερυθρόλευκους. Σέντρα τώρα για τον Στολτίδη, γκολ που δεν χάνεται. Αυτό από τον μέσο του Ολυμπιακού. Τον ΟΚΑ περιμένει ο Καστίγιο και ο Μπόρχα. Η σέντρα του Κύπριου περνάει για τον Καστίγιο. Ο Σιντιμπέ βγάζει πλάγια την μπάλα. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Καστίγιο. Στολτίδη στο σουτ. 2-0 για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Τροντ Σόλιντ κατόρθωσε να ανοίξει το σκορ στο αμέσως επόμενο λεπτό με το δεύτερο φετινό γκολ του Ηρακλή Στολτίδη. Εφορία της μπάλας, σωστές μεταβιβάσεις, υπέροχη πάσα του Τζόρτζεβιτς στον Στολτίδη. 3-0 από αυτόν στο 87ο λεπτό.
Τον έχασαν οι αμυντικοί του Ιωνικού σε αυτή τη φάση. Ο Σέρβος θα μπει στην περιοχή, γυρίζει πλασαριστά. Το πλασέ απομακρύνεται από τον Τζενάμο, όχι όμως σε σημείο που να βρίσκεται το παίκτης του Γάλλου. Ο Στολτίδης γυρίζει με το ανάποδο αυτό ο Τσαλίδη, κάνει το 1-1, υπέροχο γκολ από τον Ιεροκλή Στολτίδη. Ο Ολυμπιακός παίρνει το βαθμό της οπαλίας, που βέβαια δεν έχει κανένα νόημα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, είναι ήδη πρωταθλητής. Ενώ το Γάλλιο βρίσκεται από αυτή την αγωνιστική και επίσημα στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Ξανά το υπέροχο γκολ του Ιεροκλή Στολτίδη. Και ο Τζόρντεβιτς προσποιείται, περνάει ωραίο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και αφήνει για τον Στολτίδη. Σηκώνει για τον Κοβάζεβιτς στην κίνηση. Ευκαιρία Στολτίδης. Γκολ η μπάλα στα δίχτυα. Ένα ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός στο 72 με τον Ιεροκλή Στολτίδη που ακολούθησε τη φάση μέχρι το τέλος. Και στο 73 ο Ολυμπιακός ακαθαρίζει το παιχνίδι. Τέλεση φάουλ από τον Τζόρντεβιτς, κεφαλιά από τον Στολτίδη. Δεινός κεφαλοσφαιριστής ο Κοζανιώτης Άσος. Τζόρτζεβιτς πρώτο δοκάρι, μπάλα στα δίχτυα από το Στολτίδη. 0-1 με αυτή την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι από το κόρνερ του Τζόρτζεβιτς. Από τον Ιεροκλή Στολτίδη. Μπροστά από τον Ιωάννου σκορά. Όπως και στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο, το δρόμο άνοιξε για τον Ολυμπιακό. Ο Ιεροκλής Στολτίδης με σπουδαίο αριστερό σουτ. Ο Στολτίδης είναι από αριστερά, φεύγει ο Πάντος πίσω, ο Στολτίδης έχει το χώρο για το σουτ, καλό είναι γκολ! Το 12 ο Ολυμπιακός ανοίγει το λογαριασμό με τον κεραυνό του Στολτίδη. Από το δυνατό ευθύβολο σουτ του Στολτίδη. Ξανά ο Κοβάσεβιτς, ο Στολτίδης μπήκε στη φάση, ευκαιρία! Γκολ! 3-0! Το δεύτερο προσωπικό του γκολ! Από το κόρνερ του Γκαλέτη, παιδική χαρά εδώ η άμυνα των Γερμανών. Πήρε ο Κοβάσεβιτς στην κεφαλιά, γύρισε το σούτο Στολτίδης. Εκτελεί ο Γκαλέτη, η μπάλα πέρασε, η κεφαλιά γκολ! Με την πέμπτη ευκαιρία και το Στολτίδης κόρνερ. Από το κόρνερ του Γκαλέτη, η έκρηξη στο Καραϊσκάκης για τους Ερυθρόλευκους. Στο κόρνερ του Γκαλέτη, κεφαλιά πάσα, πιάνει αέρα δουντού και με κεφαλιά ο Στολτίδης θα αρχίσει τη νίκη. 2-2 εντός Ολυμπιακός, σε τροχιά πρόκριση στους 16 του Champions League. Στολτίδης, Λούα Λούα, καλή συνεργασία των παιχτών του Ολυμπιακού. Στο αριστερό ο Στολτίδης, 2-0. Στο 8 ο Ολυμπιακός ζευγαρώνει τα γκολ του πριν από τη συμπλήρωση 10 λεπτών παιχνιδιού. Με το σουτ, αυτόν τον κεραυνό του Άκη Στολτίδη.